Άστρα 92.8 και διαδικτυακά. Παίζει δυνατά. Χωρίς όρια. Η επικαιρότητα στον Άστρα κάθε Σάββατο στις 7 το πρωί με το Νεόφυτο Νεοφύτου. Περιμένοντας τον Ανδρέα Αγγελίδη, εκπρόσωπο του της αστυνομίας, είχαμε διευθετήσει συζήτηση πρωί-πρωί. Να ασχοληθούμε με αυτό το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου, στείνουν σενάριο αμοχώς του. Τέσσερα βήματα περιλαμβάνει το σχέδιο Ακιντζή Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κατεχόμενα της εφημερίδας, στο σχέδιο υπάρχουν τέσσερα βήματα. Μελέτη για το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής των Βαροσίων. Δεύτερον, άνοιγμα το διαδικασίο για επιστροφή των Μαρονιτών στα σπίτια και στις περιουσίες του στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Τρία, επιτροπή αποζημιώσεων να εντατικοποιήσει το έργο και να εξευρεθούν πόροι ώστε να αποζημιωθούν οι Ελληνοκύπροι. Και τέταρτο, προσπάθειες για άρση των εμπάρκων που επιβλήθηκαν στους Τουρκοκύπριους. Για να σχολιάσουμε το θέμα αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν Βαροσιώτη, τον Νικόλα τον Καραγιώργη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιώργη. Καλή σας μέρα. Πριν πάμε κοντά σας, να κάνω μια διευκρίνηση την οποία έχω υποσχεθεί. Τηλεφώνησε ο κοινοτάρχης κάτω Αμιάντου και μας είπε, γιατί πριν ασχοληθήκαμε με το νερό, ο κύριος Κυριακίδης μας είπε ότι είναι πολύ καθαρό το νερό στον Αμίαντο και είναι μόνο μια πηγή που έχει πρόβλημα, και αυτό όλο ήταν πέρσι. Να πούμε ότι τα χωριά που και οι κοινότητες που διαβάσαμε ήταν από έκθεση του 2016 και δεν αφορά το νερό που πίνουν τώρα. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Μανώλη μας είπε ότι είναι πρόσκαιρο το πρόβλημα αυτό και φτιάχνεται με το χλώριο. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα που αφορά την Αμόχωστο. Είναι στις σκέψεις, λέει, της τουρκικής πλευράς, πάντα με το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου, να ανοίξει η περιφραγμένη περιοχή των Βαροσίων. Μάλιστα, μια από τις μελέτες που κάνουν στα κατεχόμενα λέει είναι το άνοιγμα της περίκλησης της περιοχής και να συνοδευτεί με πρόσκληση προς τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες των περιουσιών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η επιστροφή, η οποία θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Να πούμε ότι ζητήσαμε από τον επικεφαλής της ομάδας Αμόχωστος Υπόλοιμου, τον κύριο Ακόβου, ένα σχόλιο. Είπε ότι κάτι μαθαίνει κι αυτός. Δεν θέλει τώρα να το σχολιάσει. Θα κάνει επαφές με τους Τουρκοκύπριους Βαροσιώτες και θα επανέλθει από εβδομάδας. Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Καραγιώργη? Καλή σας μέρα. Ναι, κυκλοφορεί ευρέως εδώ και ένα μήνα αυτή η πληροφορία. Σίγουρα είναι κουβέντες, διότι δεν έχουμε πρόσβαση οι Βαροσιώτες στα εσωτερικά του τουρκικού κράτους ή των Τουρκοκυπρίων. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει τους πολίτες. Είναι λυπηρό ότι, παρόλο που έχει εμφανιστεί εδώ και ένα μήνα, επαναλαμβάνω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το θέμα, παρόλες τις εκκλήσεις προς τους εκλεγμένους, προς τον Δήμο και τον Δήμαρχο, να καλέσουν τους Βαροσιώτες, να τους ενημερώσουν, να διαβουλευτούμε τους Βαροσιώτες, είμαστε εγκαταλελειμμένοι ο καθένας να σκέφτεται μόνος του. Ναι. Άρα υπάρχει αυτή η πληροφορία, μας λέτε, και κυκλοφορεί ευρέως εδώ και ένα μήνα. Ναι. Και θέλετε συντονισμό, θέλετε από κάπου να πάρετε μια περαιτέρω ενημέρωση. Συντονισμό, καθοδήγηση, διαβούλευση. Είμαστε απλοί πολίτες. Ενημερωνόμαστε μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές λάθος, ή μαζικής επικοινωνίας, επίσης μερικές φορές λάθος. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος να είναι πιο ενημερωμένος, ο οποίος να έχει καθοδήγηση και από την κυβέρνησή μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση σίγουρα ενημερώνεται από την κυβέρνηση, ώστε να μην είμαστε εντελώς σαν τα πρόβατα, χωρίς ιδιαίτερη γνώση και ανάλυση του θέματος.
Η σκέψη στο Βαροσοτό μετά και την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια στο Grand Montana, ποιες είναι, αν μπορείτε να μας μεταφέρετε, κύριε Καραγιώτη? Ναι, μπορώ να σας μεταφέρω. Επειδή έχω επαφή με αρκετό κόσμο, υπάρχουν όντως άτομα τα οποία κοιτάζουν πολύ σοβαρά αυτή την πρόταση. Όταν υλοποιηθεί, εάν υλοποιηθεί, η απόφαση τους, όπως έχουν δηλώσει σε μικρά περιβάλλοντα, θα εξαρτηθεί από τους πραγματικούς όρους. Ένα γενικόλογο υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση δεν είναι αρκετό, διότι υπάρχει και η περίπτωση να είναι υπό των Ηνωμένων Εθνών, να είναι κάπου από διπλή επιτήρηση, να έχει κάποιο λόγο και η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε. Είναι μόνο δημοσιεύματα και ο καθένας διαβάζει ένα κομμάτι χωρίς να μπορεί να το αναλύσει διεξοδικά. Mm-hmm. Άρα πλέον δεν αποτελεί ταμπού για κάποιους Βαροσώτες, αφού δεν λύνεται το Κυπριακό, και αν υπάρξει τέτοια πρόταση, μας λέτε, να το σκεφτούν σοβαρά. Μάλιστα, είχαμε μια άλλη πρωτοβουλία από τον κύριο Καριόλου και Ρινιώδης, οι οποίοι ζητούσαν να πάνε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση πίσω στα σπίτια τους. Δηλαδή, αρχίζει πλέον μέσα στους πρόσφυγες να κυκλοφορά αυτή η ιδέα ότι αφού δεν λύνεται, θα πάμε έστω και υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση στα σπίτια μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει αρχίσει να γίνεται δεχτή εντός εισαγωγικών και είναι μια τραγωδία ότι το κράτος δεν εφρόντισε, κατά την δική μου ταπεινή γνώμη, να επιτύχει εφαρμογή των ψηφισμάτων του 550 και του 789, όπου τα Ηνωμένα Έθνη ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί για επιστροφή των κατοίκων. Η φήμη, η γνώμη των παρουσιωτών είναι ότι ο φόβος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, όχι μόνο την παρούσα, από όλες διαχρονικά, ο φόβος ότι θα κατηγορηθούν για μοχωστοποίηση του Κυπριακού έχει φέρει την κατάσταση στο σημερινό σημείο, όπου τραγικά ο κόσμος να σκέφτεται να επιστρέψει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Όταν υπάρχουν δύο ομόφωνα ψηφίσματα τα οποία καλούν άμεση, τα οποία καλούν όχι άμεση αλλά παράδοση στα Ηνωμένα Έθνη, σαν μεταβατικό στάδιο προτού επιστρέψει στη δημοκρατία. Μάλιστα. Δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Τραγωδία, έγκλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, υποσχόμαστε και να ψάξουμε και τον Δήμαρχο Αμουχώστου, τον κύριο Γαλανό, αλλά τηλεφωνούμε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να μας πει αν έχει τέτοια πληροφόρηση. Δεν καταφέρνουμε, δεν μας απαντά. Αν τους βρούμε στη συνέχεια, θα επανέλθουμε στο θέμα, κύριε Καραγιώργη. Κύριε Νιοφίτου, καταλαβαίνετε την απόγνωση των παρουσιωτών να πρέπει να ακούσουν την άποψη ενός συμπατριώτη τους. Αγαπητοί μου, είναι και όχι μια επίσημη άποψη που ζητούμε όλοι. Του Δήμαρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυβερνητικού εκπρόσωπου, κάποιος ο οποίος έχει κάποια θεσμική θέση, θεσμική γνώση, και να τους το υπενθυμίσω, και θεσμική ευθύνη, την οποία αποφεύγουν. Μάλιστα. Αν μας ακούει κάποιος από αυτούς και θέλει να σχολιάσει το δημοσίευμα, πολύ ευχαρίστως. 2236-88-88. Έχω την εντύπωση ότι θα επανέλθουμε σε λίγο, κύριε Καραγιώργη, να μείνουμε εδώ. Κύριε Νιοφίλου, θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε καθοδήγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε. Καλή σας μέρα. Αυτά, σύμφωνα πάντα με δημοσίευμα, στον σημερινό Φιλελεύθερο, επίκειται άνοιγμα της Αμοχώστου και επιστροφή προσφύγων, έστω και από τουρκοκυπριακή διοίκηση, είναι με σκέψεις, λέει, που γίνονται στα κατεχόμενα μετά και το τελευταίο ναυάγιο. Ακούσατε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, υπάρχει πληροφόρηση και θέλουν καθοδήγηση. Είναι ο Ανδρέας Αγγελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλή σας μέρα. Υπήρξε ένας άλλος χτες από το δημοσίευμα του Πολίτη. Ο Πολίτης που επανέρχεται σήμερα και επικαλείται την επιβεβαίωση της αστυνομίας για να απαντήσει όσους τον επικρίνουν, ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Κάποιοι είπαν ότι έγινε ζημιά από αυτό το δημοσίευμα. Εσείς πώς τοποθετήσετε στο όλο θέμα, έτσι όπως ξεκίνησε από χτες με το δημοσίευμα του Πολίτη? Ναι, καταρχάς θα πρέπει να πω ότι είχαμε πει στο παρελθόν ότι είναι ευαίσθητο ζήτημα. Μια υπόθεση η οποία εξετάζεται για αρκετών καιρών και από τη στιγμή που δεν έχουν εντοπιστεί, σίγουρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εκείνο το οποίο είχαμε πει χθες είναι ότι
όντως μεταξύ άλλων πληροφοριών υπήρξε και αυτή η πληροφορία η οποία και διερευνάται. Πέραν τούτου δεν είχε λεχθεί τίποτε περισσότερο ότι βρίσκεται. Ότι υπήρχε πληροφορία μεταξύ άλλων πληροφοριών. Και εδώ έγιναν και συγκεκριμένες ενέργειες με ενημέρωση της Ιντερπολ. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανακριτές, οι δικοί μας ανακριτές, έχουν μια καλή συνεργασία με τους Νορβηγούς ανακριτές. Θυμάστε ότι υπήρξαν και μια συνάντηση στη Χάγη των ανακριτών των δικών μας με τους Νορβηγούς, όπου ανταλλάσσουν διάφορες πληροφορίες. Υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία, γιατί είναι σημαντικό, γιατί διερευνούν και εκεί μια αντίστοιχη υπόθεση, εξ όσων γνωρίζουμε. Τώρα, πέρα από τούτο, κύριε Νεοφύτου, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, ούτε υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε. Σίγουρα τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στο δημοσίευμα των θεσινών τη εφημερίδα Πολιτεία αφορούν κάποιες άλλες πτυχές για τις οποίες εμείς ως αστυνομία δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω και το επαναλαμβάνω είναι μεταξύ άλλων πληροφοριών υπήρξαν και συγκεκριμένες πληροφορίες. Mm-hmm. Τις επικρίσεις του δικηγόρου και της οικογένειας προς την αστυνομία ότι φταίει για τη διαρροή της πληροφορίας αυτή και να αντιλούν ότι ήδη δεν γνώριζε για το θέμα αυτό και το μάθα μέσα από τις εφημερίδες, πώς απαντάτε? Από την εφημερίδα. Το γεγονός αν γνώριζαν ή όχι, καταρχήν δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω για να ανεβέσει το ζήτημα, έχοντας υπόψη και το θέμα της οικογένειας. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι πρώτον ότι υπάρχει μια τουλάχιστον καλή συνεργασία και επικοινωνία των ανακριτών με την οικογένεια και με τον δικηγόρο, τον κύριο Βραχίνη. Θα πρέπει να πω επίσης ότι αρκετά θέματα της συγκεκριμένης υπόθεσης και πτυχές, οι οποίες είχαν διερευνηθεί και διερευνώνται ακόμα, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οπότε είναι καλύτερα τουλάχιστον αν ο κύριος Βραχίνης έχει κάτι περισσότερο ή κάποιες λεπτομέρειες ή κάποια στοιχεία ότι αυτό το οποίο έχει αναφερθεί έγινε από την αστυνομία, η διαρροή, θα ήταν καλύτερο να το αναφέρει στην αστυνομία. Εκείνο το οποίο απαντούν είναι ότι τουλάχιστον λέγονται και δηλώνονται αυτό το οποίο πρέπει, έχοντας υπόψη ότι είναι μια υπόθεση αρκετά σοβαρή, η οποία αντιλαμβάνεστε υπάρχουν αρκετά θέματα. Πρέπει να σεβαστούμε σίγουρα και την οικογένεια, γι' αυτό και η αστυνομία προβαίνει σε όλες τις ενέργειες. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Και θα ήταν καλύτερα από πλευρά του δικηγόρου να έχει μια επικοινωνία με την αστυνομία και να μην γίνονται τουλάχιστον, κατά την άποψή μας, τέτοιες τοποθετήσεις. Επειδή της ουσίας της υπόθεσης, χωρίς να λέμε λεπτομέρειες, αφού κάνουν ζημιά, επίκειται κάποια εξέλιξη, αν να το βάλουμε έτσι χοντρικά, κάτι να περιμένει ο κόσμος, αφού έχει εμπλακεί και πολιτική στο θέμα αυτό και ζητήσαμε την συνεισφορά από την τουρκική κυβέρνηση. Κάτι το οποίο συμπεραίνεται, κύριε Νεοφύτου, και από το χθεσινό δημοσίευμα στη γενικότητα στην ολότητα του θέματος, είναι ότι γίνεται η δουλειά, ενώ γίνονται αρκετές εξερεύνες. Πέραν τούτο όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέχρι στιγμή κάποιο νεότερο με την έννοια να υπάρξει αποτέλεσμα προς τον εντοπισμό, έχοντας υπόψη και τα διάφορα θέματα που προκύπτουν και το γεγονός ότι υπάρχει και επικοινωνία με τους ανακριτές, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Πέραν του γεγονότος ότι η αστυνομία προέβηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες και συνεχίζει να διερευνά αυτό το θέμα, με να εξετάζει την κάθε λεπτομέρεια, το κάθε τι, έχοντας υπόψη ότι σίγουρα και ναι, κατανοητό ότι ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Σίγουρα από την άλλη, από πλευράς του κοινού, των πολιτών, σίγουρα περιμένουν το αποτέλεσμα και όλοι περιμένουν να δουν τι θα υπάρξει. Πέραν τούτου όμως, θεωρώ ότι είναι καλό να επικεντρωθούμε στα βασικά και βεβαίως χωρίς να ερχόμαστε στις λεπτομέρειες, όπως έχετε πει και εσείς, που ενδεχομένως να επηρεάσουν αυτές τις ανακρίσεις που γίνονται. Αλλά γίνεται αρκετή δουλειά και αρκετά θέματα για το επαναλαμβάνω. Έχουν γίνει αρκετές ενέργειες για τις οποίες ενέργειες ή και πληροφορίες που διερευνήθηκαν δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν θα έπρεπε να το φως της δημοσιότητας. Γι' αυτό γίνεται μια πολύ προσεκτική δουλειά. Και βλέπω εδώ ότι υπήρξε και νέα υπόθεση απαγωγής παιδιών που αποτράπηκε στο παραπέντε. Αλλά ο δαπός πατέρας λέει πήρε τα δύο ανήλικα παιδιά του χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας και ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την Κύπρο. Όντως έτσι είναι τα πράγματα? Είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα διερευνάται. Δεν έχω τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Όμως όντως είχαν κινητοποιηθεί, είχαν ενημερωθεί τα μέλη της αστυνομίας που βρίσκονταν καθήκον στο αεροδρόμιο και τελικά αποτράπηκε. Γενικότερα σε αυτό το θέμα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι στις περιπτώσεις των παιδιών, όταν συνοδεύεται έναν παιδί από τον ένα εκ των δύο γονιών, πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του δευτέρου και σίγουρα από πλευράς της αστυνομίας
Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προς τα μέλη μας που εργάζονται στα αεροδρόμια ή ακόμα και όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις να προβαίνουν σε ενέργειες έτσι ώστε να διασταυρώνουν, να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Εν όψει ότι στο παρελθόν ξέρετε υπήρχαν κάποιες υποθέσεις, υπάρχουν οικογένειες είτε που οι γονείς έχουν χωρίσει, οι δύο γονείς, είτε σε διάσταση και συνοδεύει ένας από τους δύο γονείς έναν λίγο για να μεταβεί στο εξωτερικό. Οπότε γίνεται μια, τουλάχιστον οδηγίες που έχω δοθεί, να γίνεται μια. Ένα καλύτερο έλεγχο έτσι ώστε να διασταυρώνεται ότι είναι εντάξει, χωρίς να δημιουργούνται τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, αλλά και προς τους ακροατές γενικότερα, αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν και υπάρχουν τέτοιου είδου θέματα, είναι καλά να υπάρχει και η συγκατάθεση που δεν θα μεταβεί στο εξωτερικό. Και βέβαιως θα υπάρξει και η ανάλογη επικοινωνία από την αστυνομία προς το κονιό που δεν βρίσκεται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται για να μην δημιουργούνται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και ξέρετε, το κόστος είναι αυτό και προς τα παιδιά που συνοδεύονται να μεταβούν στο εξωτερικό. Γι' αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο επίσης θέμα, το οποίο χρειάζεται προσοχή και από τα παιδιά μας φυσικά, αλλά και από όλους. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, αφού σας έχουμε στη γραμμή, κύριε Αγγελίδη, που πρέπει να ακουστεί και βγαίνει μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ? Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω. Η αστυνομία δραστηριοποιείται γενικότερα αυτή την περίοδο όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας των πολιτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περίοδος διακοπών και κάποιοι θα απουσιάζουν από τα σπίτια. Οπότε είτε μια προσπάθεια τουλάχιστον για τα θέματα των συμβουλών, ανακοινώσεων προς τους πολίτες, όταν θα απουσιάζουν να λαμβάνουν τα μέτρα της περιουσίας τους. Σίγουρα έχει ιδιαίτερη σημασία να εμπεδώσουμε όλοι στην καθημερινότητα ότι θα πρέπει όταν θα αναχωρήσουμε από τα σπίτια μας να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία λέμε, τα γνωστά για την ασφάλεια της περιουσίας, των έλεγχων των σπιτιών, των κατοικιών και έως παράκληση προς όλους αυτούς που θα απουσιάζουν, κάτι το οποίο παράδειγε ιδιαίτερα οι περισσότεροι οικογένειες που έχουν περισσότερα από ένα-δύο αυτοκίνητα να μην αφήνουν τα κλειδιά στους πάγκους της κουζίνας ή να ασφαλίζουν καλά τις πόρτες, γιατί υπήρξαν περιπτώσεις που είχαν γίνει διάδειξη για κλαβή τα αυτοκίνητα. Ασφαλίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεπτομέρειες που αναχωρούν και επιστρέφονται να αποφεύγονται. Και βεβαίως θεωρούμε ότι με αυτές τις προσπάθειες να κυρίσουν όλα ομαλά, η αστυνομία θα βρίσκεται επίποδος, παρακολουθώντας γενικότερα όλα τα θέματα, το οδικό δίκτυο, για να μεταβούν όλοι στις διακοπές τους, να επιστρέψουν. Με τις, και τις διάφορες εκστρατείες που γίνονται προς της αστυνομίας, είτε τα θέματα τροχέας, είτε τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε παρελειμμένα δηλώσει. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Αγγελίδη, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε στα φάρμακα. Το είχαμε προαναγγείλει. Έγινε μια ακτινογραφία της αγοράς φαρμάκων στην Κύπρο από τη Διεύθυνση Τιμολόγησης Φαρμάκων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Κυκλοφόρησε χτες αυτή η έκθεση. Υπάρχουν τιμές στα ύψη και ανεπάρκεια μέτρων και ρυθμίσεων. Το Υπουργείο που το απασχολεί αυτή η κατάσταση. Στη μελέτη γίνεται αφορά για υψηλό κέρδος των φαρμακοποιών, για προσπάθειες της κυβέρνησης που δεν έφτασε στον καταναλωτή, δηλαδή δεν ένιωσε ο καταναλωτής στις μειώσεις. Άλλα λένε όμως οι φαρμακοποιοί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ελένη Πιέρα, είναι πρόεδρος του Πανκύπρου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλή σας μέρα, κύριε Πιέρα. Καλημέρα, κύριε Νεοφίδου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει πρόβλημα γενικά με τα φάρμακα και τι θα γίνει με το θέμα αυτό με το νέο σύστημα υγείας? Κοιτάξτε, σίγουρα έχει γίνει μια μελέτη από τους εκπροσώπους του LSE για θέμα αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής. Είχαμε κλειθεί να πούμε τις θέσεις μας όπως γράφει, αλλά πραγματικά η μελέτη όπως είχε χτες μας αφήνει έκπληκτους, γιατί εκ πρώτης όψεως οι αριθμοί που καταγράφουν στη μελέτη φαίνεται να αποκλίνουν κατά πολύ από τα πραγματικά δεδομένα. Έχουν οδηγηθεί σε αριθμούς και σε διαπιστώσεις για τα κέρδη των φαρμακοποιών που δεν μας βρίσκουν καθόλου σύμφωνους.
θεωρούμε ότι έχουν παρακάμψει το μαγειροφαρμακευτικό σύλλογο και έχουν βγάλει αυτά τα νούμερα και δημιουργούν λαθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο. Διαρωτούμαστε πραγματικά τη σκοπιμότητα με την οποία έχει βγει αυτή η μελέτη. Είναι διαπιστώσεις τις οποίες θα έπρεπε η Επιτροπή Ελέγχου Δημοφαρμάκων να λάβει υπόψη. Η Επιτροπή Ελέγχου Δημοφαρμάκων είναι η Επιτροπή Συμβουλευτική προς τον Υπουργό για τα θέματα των δημοτοφαρμάκων. Έχουμε κάποιο εκπρόσωπο που κλήθηκε να δώσει τις θέσεις μας μέχρι τις 3 Αυγούστου. Και πριν ακόμη τοποθετηθούμε επίσημα, βγαίνουν στον τύπο όλες αυτές οι διαπιστώσεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε, οι οποίες πραγματικά φύγουν το φαρμακευτικό επάγγελμα, το φαρμακοποιό, και θεωρούμε ότι τα νούμερα δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Βλέπετε κάποια σκοπιμότητα ή είναι λάθος η μελέτη, δηλαδή? Θεωρώ ότι ναι, η χρήση αυτών των ανεπιβεβαιότητων αριθμών προσπαθεί, είναι μια στοχευμένη προσέγγιση για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι τα φαρμακοποιοί κάνουν υπερκέρδη, όταν σήμερα το Κυπριακό Φαρμακείο, με την στρέβλωση που υπάρχει στον χώρο της υγείας, στον διχασμένο χώρο της υγείας, δοκιμάζεται και βρίσκεται στα όρια της βιωσιμότητάς του. Και θεωρούμε επίσης ότι λαθασμένα περνούμε το μήνυμα στους ασθενείς, στους καταναλωτές, ότι είμαστε η πιο ακριβή χώρα και τους σωθούμε σε αγορές οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία τους, όπως είναι το διαδίκτυο και τα κατεχόμενα. Δεν είμαστε η πιο ακριβή χώρα, κύριε Νιώφητε, με την τιμολογιακή... Άλλα λέει η έκθεση του Γενικού Ελεγχτή όμως, κυρία Πιέρα μου. Με την τιμολογιακή πολιτική που ισχύει από το 2004, είναι το καλάθι των χωρών, όπως ξέρετε, είναι δύο ακριβές, δύο φθηνές, μια μεσαία, είμαστε στο μέσο όρο των τιμών αναφορά. Κυρία Πιέρα, ένα λεπτό, γιατί τα λέτε, άλλα λέει ο Γενικός Ελεγχτής το θέμα αυτό, ότι είμαστε από τους πλέον ακριβούς. Είναι ξεκάθαρο πώς μπορεί να είμαστε από τους πλέον ακριβούς όταν οι τιμές ρυθμίζονται από ένα καλάθι χωρών, δύο φθηνές, δύο ακριβές και μια μεσαία. Εξαρτάται ποιες χώρες επιλέγεις. Εξαρτάται ποιες χώρες επιλέγονται, είπε ο Γενικός Ελεγχτής. Θεωρούν ότι μια χώρα δεν είναι τόσο φθηνή όπως θα έπρεπε, ας την αλλάξουν. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στοχευμένη πραγματικά προσέγγιση των αρμοδίων απέναντι στα ιδιωτικά φαρμακεία. Mm-hmm. Όταν αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ένα αθέμητο ανταγωνισμό από το κράτος, μιλούμε ότι πέραν του 80% των ασθενών καταφεύγουν στα δημόσια νοσηλευτήρια και παίρνουν τα φάρμακά τους με 50 σεντ το κάθε φάρμακο. Πού είναι το πρόβλημα και γιατί υπάρχει αυτή η στοχοποίηση των φαρμακοποιών? Έχουν ληφθεί υπόψη, λέει το κανάλι, τέλος πάντων, πώλησης των ενεσίμων, το οποίο ξεφεύγει από το φαρμακείο και πηγαίνει κατευθείαν στις κλινικές. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά φάρμακα που διακινούνται από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και ο κάθε πολίτης είναι μάστηρας. Εάν πάει σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όταν θα φύγει, μια λίστα φαρμάκων την οποία πληρώνει στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Μάλιστα. Είναι τα συντεχνιακά φαρμακεία που πουλούν με άλλα κέρδη. Δεν είναι απλά μαθηματικά. Δεν μπορεί με μια απλή διαίρεση σήμερα να βγάζουν κέρδη και υπερκέρδη για τα φαρμακεία και να εξέτουν τα φαρμακεία με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Το διαψεύδετε λοιπόν και μάλιστα λέτε ότι μειώθηκε ο κύρος των φαρμακείων. Έχετε πρόβλημα. Βεβαίως. Καθημερινά ο κόσμος καταφεύγει στα δημόσια νοσηλευτήρια γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Και το ξέρουμε όλοι. Και αυξάνεται ο αριθμός στα δημόσια νοσηλευτήρια. Πώς μπορεί να έχει ανέβει ο κύρος των φαρμακείων? Όλα αυτά είναι σε άλλα κανάλια πώλησης που θα έπρεπε να αναφέρονται και όταν κάνουμε μια μελέτη την Ενεοφύτου πρέπει να την κάνουμε σοβαρά. Είχαμε ζητήσει από τη Διεύθυνση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών να λάβουν υπεύθυνο όλες αυτές τις παραμέτρους τις οποίες σας έχω αναφέρει. Δεν το έχουν κάνει. Έκαναν μία απλή διαίρεση και εξέτουν αυτή τη στιγμή τα φαρμακεία. Σκοπός μας βεβαίως δεν είναι να έχουμε αντιπαράθεση, παρόλο που αυτό θα μπορούσε να ήταν και να πάρουμε και νομικά μέτρα εναντίον αυτών που γράφουν αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Σκοπός μας είναι η συνεργασία τόσο με τις φαρμακευτικές υπηρεσίες όσο και με το Υπουργείο Υγείας για τη σωστή εφαρμογή. Είναι θυμωμένη η φαρμακοποιία με αυτή την υπόθεση. Είναι θυμωμένη η φαρμακοποιία. Το καταλάβαμε. Και θεωρώ ότι για κανέναν άλλο δεν έχουν γραφτεί όλες αυτές οι ανακρίβειες. Για κανέναν άλλον εμπλεκόμενο στην αλυσίδα διάθεσης του φαρμάκου δεν έχουν γραφτεί αυτές οι ανακρίβειες που γράφονται σήμερα για τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα οποία ξανά λέω ότι δοκιμάζονται πραγματικά.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιέρα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε ένα μήνυμα που γίνεται η συγκατάθεση, λέει, στην αστυνομία. Διευκρινίστε μας για ποιο θέμα. Και ένα μήνυμα που ήρθε από το τηλέφωνο που τελειώνει σε 241, δεν διαβάζεται, είναι στα κινέζικα. Οπότε αν θέλει να το ξαναστείλει, να τηλεφωνήσει στο 2236-8888, να το δώσει την τηλεφωνήτρια και να μας το φέρει μέσα. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92-8. Παίζει δυνατά. Άστρα 92-8 και στους 105,3 που παίζει δυνατά. Είναι, όπως προαναφέραμε, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, είναι πρόεδρος του συνδέσμου πρόωρα αποχωρησάντων της υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας. Εκτός συζήτησης είναι για τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη οι συντεχνιακές επιδιώξεις για πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ταμείων προνοίας και συντάξεων. Κατά την κυβέρνηση, το ψηλό οικονομικό κόστος που υπάγεται τέτοιας απόφασης και η πτώση στα δημόσια οικονομικά είναι, είναι αποτρεπτικά. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Τελικά αυτή η εξαγγελία τι ήταν, δώρο άδωρο ή καλύπτει κάποιον κόσμο επιπλέον από κάποια λεφτά που είχαν πάρει στην αρχή? Σίγουρα κάποιον κόσμο καλύψει, κύριε Νεοφίτου, αλλά συγκεκριμένα για μας το Σύνδεσμο Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, το 2013 αποχωρήσαμε από την εργασία μας με βάση την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών 23 Μαΐου του 2013 προς τον πρόεδρο της Βουλής τότε, τον κύριο Γιαννάκη Ομήρου. Για μας ήταν καθοριστική το περιεχόμενο της επιστολής για την απόφαση μας να αποχωρήσουμε. Και περιμέναμε με υπομονή τα τελευταία 4 χρόνια για να δούμε ότι τελικά οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Υπουργού Οικονομικών θα ήταν σωστές. Θα γίνει το πραγματικότητα. Δυστυχώς, μετά από 4 χρόνια υπομονής και δύσκολα χρόνια μπορώ να σας πω, βλέπουμε ότι στο πλαίσιο αυτής της προχθεσινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου έχει τοποθετηθεί οροφή και αρκετοί συναδέλφοι μένουν έξω από αυτές τις διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις της κυβέρνησης. Αυτό το πράγμα μας στεναχωρεί αφάνταστα και ελπιστούμε ότι ο Υπουργός θα αναθεωρήσει την απόφαση του και θα τηρήσει πιστά το περιεχόμενο της επιστολής του 23 του Μάη. Η συγκεκριμένη επιστολή προνοούσε ότι δεν θα έμπαινε οποιαδήποτε οροφή και ότι όλα τα μέλη των Ταμείων Προνοίας είχαν μια αποκατάσταση μέχρι το 75% του Ταμείου Προνοίας τους. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ... Η ζημιά γίνεται από το ανώτατο όριο, οι 100.000, εκεί είναι το... Ναι, από το ανώτατο όριο των 100.000. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι μεγάλο το ποσό, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι πολύ διαφορετικά. Πρόκειται για τη σύνταξή μας, όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς ως τραπεζικοί υπάλληλοι θα συμπεριετούσαμε στα 63 μας και παίρναμε τη σύνταξή μας ουσιαστικά προκαταβολικά. Δεν την παίρναμε μήνα με μήνα. Οπότε αυτή τη στιγμή καλούμαστε να ζήσουμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας χωρίς χρήματα. Και οι περισσότεροι από εμάς βρίσκονται εκτός εργασίας. Και να σημειώσουμε εδώ ότι οι περισσότεροι που αποχώρησαν ήταν σε μια ηλικία άνω των 50 ετών, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά. Να σημειώσω εδώ ότι πάρα πολλά από τα μέλη μας αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Να σημειώσω επίσης ότι ο Υπουργός σε κάποια από τις ανακοινώσεις που έχουν βγει ανέφερε ότι πρέπει να γίνει ο ίδιος χειρισμός με τους καταθέτες. Ουδέν αλαλησέστερο. Οι καταθέτες έγινε μια απομείωση από τα δάνεια τους, έγινε ένας συμψηφισμός των καταθέσεων και των δανείων, σε εμάς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Όταν αποχωρήσαμε από την εργασία μας από την τράπεζα, εμείς είχαμε και δάνεια και είχαμε και το Ταμείο Προνοίας μας. Με αποτέλεσμα να όλα τα λεφτά τα οποία έχουμε πάρει από το Ταμείο Προνοίας που μας έχουν δώσει να πάνε στα δάνεια μας και να αμείνουν σε μερικούς να μην μείνουν καθόλου και σε άλλους να μείνουν πάρα πολύ λίγα και να καλούνται τώρα
να ζήσουν χωρίς χρήματα ουσιαστικά και χωρίς εργασία. Άρα δεν σας ικανοποιεί καθόλου αυτή... Δεν μας ικανοποιεί καθόλου και επιφυλασσόμεθα για τα δικαιώματα μας. Διότι μιλάμε, είμαστε η μοναδική ομάδα όσον αφορά τα ταμεία προνοίας, στην οποία η κυβέρνηση υποσχέθηκε γραπτός πλήρη εξασφάλιση πλήρη των ταμείων. Κατάσταση μέχρι το 75%. Και βλέπουμε τώρα την τελική πρόταση της κυβέρνησης να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι αυτό το είναι πολύ άδικο και επίσης να σημειώσω ότι γίνεται μια αναφορά για Golden Boys. Δεν είναι δυνατόν 1.100 άτομα και πλέον τα οποία επηρεάζονται να είναι όλα Golden Boys. Να σας πω ότι μιλάμε και για απλούς υπαλλήλους και για υπαλλήλους με μερικές προαγωγές. Είναι πάρα πολύ άδικο να γίνεται αυτός ο χειρισμός, ειδικά να στοχοποιούνται ως επιτοπλίστων οι υπαλλήλοι των τραπεζών. Λοιπόν, μένουμε εδώ κύριε Παπαδόπουλε, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και θα τα ξαναπούμε. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τίποτε, να είστε καλά. Ευελπιστώ ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα αναθεωρήσει, η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις απόψεις της, ούτως ώστε και εμείς να δικαιωθούμε, διότι σας λέω για μια ακόμη φορά, εμείς αποχωρήσαμε από τις δουλειές μας και είμαστε αυτή τη στιγμή χωρίς εργασία με βάση το περιεχόμενο της επιστολής 23 Μαΐου, το οποίο δόθηκε γραπτός στον πρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έφυγαν πρόωρα γιατί είχαν εξασφαλισμένη θέση στο συνεργαλισμό, λέει εδώ μήνυμα. Και ο Αναστασιάδης δεσμεύτηκε για πλήρη εξασφάλιση των ταμείων προνοίας. Τι εμπιστοσύνη να το έχεις για να λύσει το Κυπριακό, λέει άλλος. Και ένα μήνυμα από το προηγούμενο θέμα. Τα φάρμακα στην Κύπρο είναι τελικά είδος πολυτελείας. Τα υπερκέρδη είναι εκεί και ας μην το παραδέχονται εξάλλου, αφού δεν έχουν κέρδος, γιατί τα φαρμακεία είναι σαν τα μανιτάρια. Να μείνουμε λίγο στα της οικονομίας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Χάρης Σταυρινίδης, οικονομικός αναλυτής. Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρινίδη. Καλή σας μέρα. Ακούσατε τα παράπονα από τα κουρεμένα ταμεία. Ακούτε την παροχολογία των τελευταίων ημερών. Χαρίζονται χρέη στους δήμους, στις κοινότητες. Δίνονται αυξήσεις, γίνονται προαγωγές. Ανοίγουν θέσεις, προσλήψεις. Έχει φτιάξει τόσο πολύ η οικονομία μας λόγω του εσόδων από τον τουρισμό που να δικαιολογούνται όλες αυτές οι κινήσεις της κυβέρνησης. Κάποιοι ανησυχούν, γι' αυτό σας ρωτάω. Πράγματι, αφήνει ερωτηματικά αυτή η κατάσταση, διότι δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει ότι χρονικά φτάνουμε κοντά σε εκλογές. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να δει γιατί τώρα γίνονται όλα αυτά. Τώρα όσον αφορά στα έσοδα του τουρισμού, κάποιος μπορεί επίσης να πει ότι αυτά δεν είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορείς δηλαδή να περιμένεις κάθε χρόνο ότι θα έχεις μια χρονιά ρεγόρ. Έστω για αυτή που περνούμε τώρα φαίνεται ότι, ότι θα είναι τόσο θετική. Οπότε θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Τώρα εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, είναι το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν μειώνονται. Ή δεν μειώνονται σε ρυθμούς που να επιτρέπουν σε κάποιον να αισιοδοξεί. Οπότε αυτό που σκέφτομαι είναι ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αν δεν μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνεια, το σημαίνει ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Mm-hmm. Έτσι απλά. Ναι. Θα αντέξει η οικονομία μας αυτό το δόσιμο των ημερών ή από το χρόνο θα αρχίσουμε πάλι να ψαχνόμαστε και να παίρνουμε μέτρα. Κάποιες πηγές από την Κεντρική Τράπεζα μας μετέφεραν έντονες ανησυχίες για την κατάσταση που πάει να διαμορφωθεί ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Κοιτάξτε, όπως σας είχα πει και πριν, η οικονομία μας εξαρτάται πολλές φορές και από εξωγενείς παραγόντες. Δηλαδή, εάν μια χρονιά ρεκόρ του τουρισμού διαδεχτεί από μια άλλη χρονιά κακή ή από οικονομικές συνθήκες οι οποίες το οικονομικό διεθνές περιβάλλον εννοώ, είτε λόγω Ελλάδας είτε οποιασδήποτε άλλης κατάστασης αποσταθεροποιηθεί, τότε θα υπάρχουν
πολύ αρνητικές επιπτώσεις και σε εμάς. Οπότε θα πρέπει δηλαδή να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για να είμαστε πιο ασφαλείς σε περιόδους οι οποίοι δεν είναι τόσο καλές, όπως περάσαμε το 2013. Βέβαια δεν αναμένουμε κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι κρίση, ποια θα είναι η επόμενη κρίση που θα ξεσπάσει. Mm-hmm, yeah. Μιλήσατε για κόκκινα δάνεια και ρωτάει ακροατής να σας θέσουμε το ερώτημα για τον σκηνής που κάνει ο συνεργατισμός με αυτήν την ισπανική εταιρεία για τα κόκκινα δάνεια, αν αυτό το πράγμα είναι σωστό ή όχι. Αν έχετε άποψη να μας την δώσετε, κύριε Σταυρινίδη. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες όσον αφορά στη διαχείριση των μη εξυπηρετημένων δανείων. Οπότε, αν το να ζητήσεις εξειδικευμένη γνώση και άποψη, θα έλεγα ότι δεν είναι αρνητικό. Ίσως να βοηθήσει αυτό. Όμως το ανησυχητικό παραμένει. Δηλαδή, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνεια του, ενώ πριν το 2013 τα εξυπηρετούσαν όλοι. Δείχνει κάτι. Δείχνει ότι η οικονομία δεν έχει πάρει τόσο μπροστά όσο ισχυρίζονται πολλοί και ότι θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ νομίζω το είχα πει ότι υπολόγιζα γύρω στα 15 χρόνια ότι θα πάρει η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε υποφερτά επίπεδα, δηλαδή στο κάτω του 50% που είναι σήμερα. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε, έχουμε ήδη ανήσει 4 χρόνια. Η οικονομία σιγά σιγά θα δυσκολεύεται να πάρει μπρος, έχοντας αυτό το βαρύδιο. Αυτό είναι το βαρύδιο που μας έμεινε από το κούρεμα καταθέσεων. Ναι. Η εντύπωση που δίνει και η κυβέρνηση και οι αριθμοί και οι οίκοι που μας αναβαθμίζουν είναι ότι ξεπερνούμε σιγά σιγά το πρόβλημα και ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Η δική σας άποψη, βλέποντας τα πράγματα από αλλού, από άλλη γωνιά, ποια είναι? Και εγώ τα πράγματα με αριθμούς θα τα βλέπω και πολλές φορές δεν συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι αξιολογήσεις κατά πρώτον δεν προέβλεψαν την κρίση ούτε εδώ του 2008 στην Αμερική, αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη κρίση. Οι οίκοι αυτοί βλέπουν μόνο κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι πολλές φορές μη ενδεικτικά, οπότε δεν μένω στην αξιολόγηση των οίκων. Επίσης δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι έχουμε σταθεροποιηθεί. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει. Οπότε είμαι λίγο επιφυλακτικός όσον αφορά στις αξιολογήσεις τους. Τώρα όσον αφορά στους αριθμούς, τι να σας πω, το δίχτυ ανισότητας, δηλαδή ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, αυτό πάλι είναι στατιστικό στοιχείο που δείχνει ότι στην Κύπρο η μεγάλη μερίδα του κόσμου φτωχοποιείται, ενώ μια μικρή μερίδα έχει υποφεληθεί. Και αυτά είναι οι αριθμοί. Οπότε δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι αυξάνεται το ΑΕΠ και όλα πάνε καλά. Καταρχήν το ΑΕΠ δεν κατανεμείται ισόποσα σε όλον τον πληθυσμό. Και αυτό φαίνεται, όπως σας είπα, από τον δείχτη της ανισότητας. Λίγοι άνθρωποι παίρνουν πιο πολλά όσον αφορά στον πλούτο. Οπότε δεν μου λέει κάτι εμένα αυτή η μικρή ανάπτυξη, η ανεμική ανάπτυξη. Mm-hmm. Και λέει μήνυμα εδώ πέρα ότι η μικρίνη, η μεσαία τάξη, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό που είπαμε και καταδεικνύεται από τον δείχτη ανισότητας. Το ονομάζεται Gini και είναι της Eurostat. Δεν το λέμε εμείς δηλαδή, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύο άκρα. Πολύ πλούσιοι λέτε και πολύ. Έτσι είναι. Και δύσκολα που διαβιούν. Ναι. Και ακριβώς. Ναι. Τα θέματα εργασίας, μισθών και υπάρχουν οι νέοι που οι οποίοι πληρώνονται με πολύ λίγα λεφτά, ο κόσμος που δεν μπορεί να πλέον να τα βγάζει πέρα, μένει με τους γονείς του. Το φαινόμενο που κυριαρχεί στην Ελλάδα θα το ζούμε και εμείς σιγά σιγά. Κοιτάξτε, στην Κύπρο έχουμε και, μπορώ να σας πω, κάποια πράγματα που δεν φαίνονται ότι είναι χειρότερα, αλλά είναι. Όπως είναι το καταχρεωμένα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει καταχρεωθεί ως κράτος. Ο πληθυσμός, δηλαδή ο κόσμος, βέβαια έχει υποστεί μειώσεις, έχουν χάσει τη δουλειά τους κλπ. Αλλά όσον αφορά στο ιδιωτικό χρέος, η Κύπρος είναι η χειρότερη μοίρα από την Ελλάδα. Τώρα, το δημόσιο χρέος, δηλαδή το χρέος του κράτους, ναι,
στην Ελλάδα είναι, έχει ξεφύγει. Δεν είναι καν διαχειρίσιμο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στην Κύπρο όμως αυτό που κάναμε είναι ότι μεταφέραμε το χρέος του κράτους πάνω στις πλάτες των νοικοκυριών, τα οποία τώρα καλούνται να βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Άρα, το οποίο δεν έγινε στην Ιταλία. Mm. Δηλαδή οι τράπεζες Ιταλικές είχαν πρόβλημα, τελευταία δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, και το θέμα του κουρέματος έχει ήδη απορριφθεί. Γιατί δηλαδή στην Ιταλία να γίνεται αυτό και στην Κύπρο να μην έγινε? Μα στην Ιταλία είναι μεγάλο κράτος και αντέδρασε, ενώ εμείς είχαμε αντιστάσεις. Άρα, ολοκληρώνοντας, γιατί βρήκαμε και τον κύριο Ολύμπιο στην άλλη γραμμή, δεν τον βρίσκαμε, τον βρήκαμε τώρα, λέτε ότι αυτή η παροχολογία των τελευταίων ημερών και τα, να δώσουμε, να προσλάβουμε και αυτά δεν, δεν δικαιολογείται υπό τις παριστάσεις, δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο. Το θέμα είναι να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε λογικοί για να μην ξαναπεράσουμε αυτά που περάσαμε. Διότι μια χρονιά μπορεί να είναι καλή, να είναι ρεκόρ, άλλη χρονιά να είναι χρονιά εξωγενών κρίσεων, τους οποίους αν δεν είσαι προσεκτικός και αν δεν έχεις προβλέψει, πάλι θα πέσεις έξω. Αυτό είναι. Κύριε Ολύμπια, καλημέρα. Καλημέρα. Κουβεντιάζομαι εδώ και σχολιάζουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι... Μεγαλώνει η ανισότητα, μας είπε πριν ο κ. Σταυρίνης, και μεγαλώνει η πλευρά των πολύ πλουσίων και μεγαλώνει και από την άλλη πλευρά η γενιά των πολύ φτωχών και των ανθρώπων που δύσκολα πλέον παίρνουν. Ναι, να σας πω κάτι. Καταρχήν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχουμε εκλογές το Φεβράριο και αυτή η κυβέρνηση, όπως όλες οι κυβερνήσεις πριν τις εκλογές, ξοδεύουν περισσότερο, είτε γιατί κάποιες δαπάνες τις κρατούσαν τέλος πάντων για μετά, είτε γιατί κάποιες δαπάνες ξοδεύουν περισσότερα. Για παράδειγμα, πρόσφατα, όπως ξέρετε, αυτήν την εβδομάδα ήρθαν και κάλυψαν χρέη των Δήμων. Αυτά τα χρέη βεβαίως ήταν εγγυημένα από το κράτος. Δηλαδή πάλι έπρεπε να, στο τέλος της ημέρας, το κράτος να τα πληρώσει όταν αδυνατούσαν οι Δήμοι. Όμως γίνονται και προσλήψεις, όπως έχετε επισημάνει. Βεβαίως κάποιον μπορεί να πει, κύριε, τους κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δεν έκανε προσλήψεις, ότι τα τελευταία χρόνια λόγω και του μνημονίου είχαν περιοριστεί σημαντικά οι προσλήψεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως δεν μπορεί κάποιος να ξεχάσει το γεγονός ότι έχουμε εκλογές και όλα αυτά επηρεάζουν. Συμφωνώ με τον κύριο Σταυρνίδη ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε έτσι, να μην οδηγηθούμε πάλι στις παλιές κακές πρακτικές μας. Τώρα όσον αφορά την ανισότητα, η ανισότητα πάντα δεν υπάρχει. Οι οικονομικές μελέτες όμως δείχνουν ότι μετά από κάποια κρίση η ανισότητα κατά κάποιον τρόπο μειώνεται και πρακτικά έχει μειωθεί στην Κύπρο αυτή η ανισότητα, με την έννοια ότι το κούρεμα, ποιους που έχει επηρεάσει? Έχει επηρεάσει αυτούς που είχαν λεφτά, έτσι δεν είναι? Άρα αυτοί που είχαν λεφτά, τέλος πάντων, τώρα είναι πιο φτωχοί. Έτσι που αυτήν την έννοια υπήρχε μια μείωση της ανισότητας. Πιστεύω ότι το κράτος θα μπορούσε να προχωρήσει σε κάποια πιο μεγάλα προγράμματα εκπαίδευσης ανεργών. Ξέρετε, έχουμε 11% ανεργία περίπου. Και θα μπορούσε να εκπαιδεύσει και νέους, αλλά και ανθρώπους των 40-50 χρονών, για να είναι, για παράδειγμα, να έχουν κάποιες διευθυντικές θέσεις. Κύριε Ολύμπιο, επειδή δεν έχουμε χρόνο, τελειώνει ο χρόνος, γενικά μιλώντας, πάμε καλά, βρήκαμε λεφτά αλλά τα εξοδεύουμε λάθος? Ποια είναι το σχόλιο, βλέποντας την οικονομία
φέτος, αλλά και εκτιμώντας τι θα γίνει του χρόνου που θα έχουμε εκλογές. Του μεγάλου χρόνου που δεν θα έχουμε εκλογές, ναι. Ναι, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, πάμε αρκετά καλύτερα. Αναμένεται να έχουμε μια ανάπτυξη της οικονομίας πέραν του 3%, γύρω στο 3,2%, λόγω και του τουρισμού, αλλά και στον τομέα των κατασκευαστικών. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει αν θα συνεχίσουμε να έχουμε το θέμα με τα διαβατήρια, όπου έρχεται ένα σημαντικό κονδύλι στην Κυπριακή οικονομία από την ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων και τις πωλήσεις. Είναι κάτι το οποίο πολλοί ανησυχούν και πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Σταυρίνη, κλείνοντας, θα λέγατε κάτι τελευταίο? Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ναι, συμφωνώ στο θέμα του κουρέματος ότι έχουν επηρεαστεί κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταθέσεις, όμως η ανισότητα δεν μετρέται μόνο με τις καταθέσεις, μετρέται επίσης και με την απώλεια εργασίας, με τη μείωση των μισθών, με τη μείωση των απολαβών, οπότε εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η ανισότητα έχει μειωθεί. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα με την ανάπτυξη, αλλά όπως σας έχω πει και πριν, δυστυχώς η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ισοπόσα σε όλα τα θέματα του πληθυσμού. Μάλιστα. Να μείνω μέσω εδώ, πέρα πάω σε άλλο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε στην Αθήνα, στο Γιάννη τον Φασουλά, για μια σύντομη ενημέρωση. Είναι η επόμενη μέρα στην ΚΟ και είναι και δηλώσεις της Φεδερίκα Μογκερίνη. Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα πράγματα με την σειρά. Ξεκινήσουμε από το σεισμό στην ΚΟ. Καταρχήν επισημάνουμε νεόφυτοι ότι έχουμε αναθεώρηση των προβλέψεων των σεισμολόγων προς τα πάνω. Από το 6,4 τελικά δεν ήταν 6,4, ήταν 6,6. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό μεγέθους Ιαπωνίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε 2 νεκρούς, έχουμε 100 τραυματίες, έχουμε 2 από τους τραυματίες να είναι σε κρίσιμη κατάσταση και να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τι λένε τώρα οι σεισμολόγοι σε ένα τίτλο από εδώ και πέρα, ότι θα αναμένουμε μια σεισμική ακολουθία έντονη και δεν αποκλείεται να έχουμε και μετασεισμούς οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και τους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Φαίνεται ότι τα προβλήματα στο λιμάνι της ΚΟ ήταν μεγαλύτερα από ό,τι φάνηκαν αρχικά. Λοιπόν, θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να αποκατασταθούν. Ευτυχώς έχει υπάρξει μια εναλλακτική λύση για να μπορέσει το νησί να τροφοδοτείται αυτές τις δύσκολες ώρες και μέρες που περνάει. Οι ξενοδόχοι πάντως από την πλευρά τους είναι καθησυχαστικοί. Δεν υπήρξαν προβλήματα στα ξενοδοχεία, στα χτίρια των ξενοδοχείων. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν με μια λέξη είναι ότι η ΚΟΣ άντεξε. Και πράγματι έτσι είναι, η ΚΟΣ άντεξε, διότι όταν έχουμε να κάνουμε με 6,6 και έχουμε μόνο αυτή την έκταση των ζημιών. Λοιπόν, πράγματι το νησί άντεξε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Αυτά σε ό,τι αφορά το σεισμό στην ΚΟ. Είχαμε χθες τη Φεντερίκα Μογκερίνη εδώ. Μας έλεγαν λοιπόν οι κυβερνητικές πηγές ότι ο Πρωθυπουργός της είπε ότι θα πρέπει το Κυπριακό να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Μογκερίνη και Τσίπρας ζήτησαν και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, η προοπτική αυτή περνάει μέσα από τη λύση του Κυπριακού και τον τερματισμό της παραβατικότητας, στρατιωτικής παραβατικότητας της Τουρκίας στο Αιγαίο. Είχε συνάντηση και με τον Νίκο Γκοτζιά η κυρία Μογκερίνη. Θέλουμε μια καλή γειτονιά, είπε ο Νίκος Σκοτζιάς. Λυπάμαι ως φίλος της Τουρκίας ότι αντιλαμβάνομαι ότι σκέφτεται με όρους που είναι πίσω από την εποχή μας. Για το Κυπριακό, όταν σκέφτεται ότι πρέπει να έχει δικαιώματα παρέμβαση στα θέματα κατοχής, αυτά είναι φαινόμενα άλλης εποχής, η οποία έχει τελειώσει, ανέφερε ο Νίκος Σκοτζιάς. Από εκεί και πέρα είπε η κυρία Μογκερίνη ότι προσβλέπουμε να υποδεχτούμε το νησί ως κράτος ένωνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι συνεπής και να συμβαδίζει με την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτά και από την συνάντηση του συνεπαθές μάλλον που είχε για την ακρίβεια η κυρία Μογκερίνη στην Αθήνα. Εντάξει Γιάννη, να μείνουμε σε εδώ. Καλημέρα νέο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Άστρας του 92.8.105.3. Είναι η εκπομπή Χωρίς Όρια κάθε Σάββατο πρωί με τον Νεόφυτο Νεοφύτου.
Προαναγγείλαμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ανάλυσης Συγκρούσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου, τον κύριο Ηρακλήδη. Πρώτα όμως να πάρουμε μια αντίδραση στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος, ότι στείνουν σενάριο αμοχώς του η τουρκική πλευρά μετά την αποτυχία στην Ελβετία. Μετά και από την επίσκεψη Τσαβούσογλου και στις σκέψεις εκεί με Μουσταφά Κιντζή. Στις σκέψεις που κάνουν είναι και το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής των Βαροσίων. Μια από τις μελέτες που κάνουν στα κατεχόμενα είναι το άνοιγμα της περίκλησης της περιοχής να συνοδευτεί με πρόσκληση προς τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες των περιουσιών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Επιστροφή η οποία θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Εκτιμάται, γράφει ο Φιλελεύθερος, πως αν γίνει μια τέτοια κίνηση θα δημιουργηθούν πιεστικές καταστάσεις προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, με τους Τούρκους να θεωρούν ότι υπάρχουν εκείνες οι ομάδες των αμοχωστιανών που μπορεί να θελήσουν να πάνε πίσω στην πόλη τους, έστω και υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Εκτός από το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής των Βαροσίων, μελετούνται επίσης διαδικασία για επιστροφή των Μαρονιτών στα σπίτια τους και τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα, την Επιτροπή Αποζημιώσεων να αντιδατικοποιήσει το έργο και να ξεβρεθούν πόροι ώστε να αποζημιωθούν και άλλοι Ελληνοκύπροι και να γίνουν προσπάθειες για άρση των εμπάρκων που επιβλήθηκαν στους Τουρκοκύπριους. Είναι ο αντιδήμαρχος Αμοχώστου, αφού ο δήμαρχος λείπει στο εξωτερικό, ο κ. Χρήσαθος Ζανέτος. Είχαμε πάρει μια πρώτη αντίδραση από έναν αμοχωστιανό, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες. Δεν ξέρω τι πληροφορίες είχε ο αντιδήμαρχος. Καλή σας μέρα, κύριε Ζανέτο. Καλή σας μέρα, κύριε Νεοφίλου. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Αντιλαμβάνομαι ότι λίγα έχετε να μας πείτε. Ένα σχόλιο θα ήθελα στο δημοσίευμα. Ως γεγονός, δυστυχώς πολύ λίγα προς το παρόν μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορήση από αυτό το δημοσίευμα, να αντιλαμβάνεστε. Η πρώτη μας αντίδραση είναι η ανησυχία. Εκφράζουμε την μεγάλη μας ανησυχία για αυτά τα δημοσιεύματα και αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πληροφορίες οι οποίες, αν επαληθευτούν, θα συνιστούν εκτροχιασμών από το συμφωνημένο πλαίσιο, από τα εισπρόνοιες των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Αμόχωστο, και εν πάση περιπτώσει έναν μονομερές βήμα που έχω την άποψη ότι μάλλον θα δυσκολεύει παρά θα διευκολύνει την οποιαδήποτε νέα προσπάθεια για συνολική επίλυση του Κυπριακού. Mm-hmm. Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη, υπάρχει κόσμος πάνω στην απογοήτευση του που μπορεί να περάσει? Φυσικά και υπάρχει κόσμος που ενδεχομένως να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σας πω ότι ένα παράμετρος των ανησυχιών μας είναι το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση ενδεχομένως να διχάσει και τον κόσμο της Αμοχώστου και ενδεχομένως και τον προσφυγικό κόσμο γενικότερα. Και να ξεκινήσουμε να αναλωνόμαστε σε χαρακτηρισμούς η μεν προς τους δε για αυτούς που θα πάρουν την άσφα ή τη δίτα απόφαση. Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι και ανάλογα η ομάδα Κερινιωτών υπό τον κύριο Καριόλου είχε ζητήσει να πάει έστω υπό αυτές τις συνθήκες πίσω στα σπίτια τους. Υπάρχει δηλαδή αυτή, κόσμος, υπάρχει αυτή η... Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει όντως μια τέτοια πρόθεση από την τουρκική πλευρά, ενδεχομένως να βασίζεται και στις δηλωμένες προθέσεις κάποιων πολιτών να επιστρέψουν έστω και από αυτά τα δεδομένα, από αυτές τις συνθήκες, γεγονός που επαναλαμβάνω εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί θα διχάσει τον κόσμο, αλλά γιατί στην πράξη θα αποτελέσει ένα βήμα τροχοπέδι προς τη συνολική επίλυση του Κυπριακού. Εντάξει, κύριε Ζανέτο, να μείνω εδώ. Ζητήσαμε και παρέμβαση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν απαντά στο τηλέφωνο. Αν τα απαντήσει, θα έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να το σχολιάσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλημέρα. Μας ακούει ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ανάλυση Συγκρούσεων στο Πάντιο, ο Αλέξης Ηρακλήδης. Καλή σας μέρα, κύριε Ηρακλήδη. Καλή σας μέρα, κύριε Νεοφίδιο. Έχετε και κυπριακές ρίζες, μαθαίνω. Γι' αυτό και Ναι. Από τους δύο παππούδες μου, ναι. Και γι' αυτό σας απασχολεί και το
το Κυπριακό σε διάφορα πράγματα που εκδώσατε και βιβλία και μελέτες. Δεν με απασχολούσε στην αρχή και προσπαθούσα να το αποφύγω για αυτή, λόγω των ριζών, αλλά μετά δεν την γλιτώνεις κάποια στιγμή. Λοιπόν, τελευταία κυκλοφόρησε μια τέτοια μελέτη σας, Κράν Μοντανά, το Κυπριακό αδιέξοδο, και ήθελα, αφού είσαστε και μακριά και ίσως τα βλέπετε και καλύτερα από εκεί, αν έχετε άποψη να μου πείτε γιατί δεν λύνεται το Κυπριακό, γιατί είναι ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα που κρατά τόσο καιρό. Τι είναι αυτό που κάνει το Κυπριακό τόσο δύσκολο να επιλύθει? Ναι, φαντάζομαι θέλω να το πω αυτός με δύο λόγια. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πρέπει μάλλον να το δούμε μετά το 1974, έτσι, γιατί πιο πριν ήταν άλλες οι συνθήκες, κυκλοφορούσαν, ήταν η Γρυβική, ήταν η Ένωση, ήταν η καταπίεση των Τουρκοκύπριων από τα Ματωμένα Χριστούγεννα μέχρι τον Ιούνιο του 1974, ήταν άλλες οι συνθήκες. Αλλά από το 1974 και έπειτα έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες να λυθεί. Είχαμε στην αρχή φυσικά την αδιαλαξία του Ντενκ Τάς, έτσι, και το ρόλο της Τουρκίας που θεωρούσε ότι το Κυπριακό έχει λυθεί το 1974. Μετά όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Ήρθε ο Βασιλείου, υπήρχε ένα κίνημα για την επίλυση και όλοι περιμέναν ότι τη λύση τη θέλει η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία υφίσταται και το κατοχικό στρατό, τα κατεχόμενα, η πατρίδα χωρισμένη στα δύο κλπ. Εκεί είχαμε αυτό το φοβερό σοκ με το σχέδιο Ανάν και βέβαια με την εκλογή του Τάσου Παπαδόπουλου, του πιο απορριπτικού ηγέτη που είχε ποτέ η Κύπρος, ακόμα και σε σύγκριση με τον Κυπριανό ή με τον Μακάριο. Και οπότε διερωτάτε, τώρα που είπατε ότι κρατάω αποστάσεις, οι συνομιλητές μου και οι ξένοι, αλλά και εγώ ιδίως, διερωτάμαστε κατά πόσον η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων πράγματι θέλουν την επανένωση, προσέξτε, επανένωση που θα γίνει με ομοσπονδία, όπως είχε καταλήξει ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος σε μερικές μέρες συμπληρώνουμε τα 40 χρόνια από το θάνατό του. Λοιπόν, δηλαδή, ομοσπονδιακή λύση. Αυτή η ομοσπονδιακή λύση, το είχα συζητήσει κάποτε και με τον Μιχάλη τον Παπαπέτρου και με τον Πρόεδρο Βασιλείου, δεν ήταν κατανοητή μέχρι πρότινος στην πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή, το πρόβλημα εδώ είναι ότι η ομοσπονδιακή λύση με δύο partners, με δύο ισότιμων νομικά, είναι από τα δύσκολα εγχειρήματα. Δηλαδή το βλέπουμε με τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας, με τη διάλυση ας πούμε Μαυροβουνίου, Σερβίας. Όταν έχεις δύο, και ειδικά το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν είναι 30, 70, 40, 60 όπως είναι Βόρεια Ιρλανδία, με πάση περιπτώσει λόγια μορφές power sharing, έτσι, που μοιράζονται εξουσία. Είναι το 80-20, το οποίο δυσκολεύει τους Ελληνοκύπριους να πούνε για ποιο λόγο εμείς θα είμαστε ισότιμοι με τα 20%, τα 18 συγκεκριμένα τα 100. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, και το έχει πει και ο Ακιντζή, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά και τον εκτιμώ βαθύτατα, όπως εκτιμούσα βαθύτατα μέχρι πρώτην στον κύριο Αναστασιάρη, αλλά δεν μπούμε σε αυτό, γιατί θα σας σοκάρει αυτά που θα σας έλεγα, είναι ότι δεν μπορούν να δειχθούν τους Τουρκοκύπριους ως ισότιμους πολίτες. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει το και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το second best solution που του ξέφυγε κάποτε του κύριου. Πραγματικότητα, θα είναι νομικά ισότιμοι. Δεν θα είναι στην πράξη. Θα είναι αυτό που λέμε σε μια φίρμα, μια επιχείρηση, junior partner στην πράξη Τουρκοκύπριοι. Δεν θα είναι ποτέ πρώτοι πολίτες. Όχι πρώτοι, δεν θα είναι ισότιμοι πραγματικά, αλλά νομικά πρέπει να είναι και πρέπει να έχουν το δικό τους ομόσπονδο κράτος για να αισθάνονται ασφαλείς. Και τώρα το plan B είναι καλύτερο από το plan το τρίτο, το οποίο δεν είναι καν plan, είναι ουσιαστικά διεθνή σύνορα κανονικά στην Κύπρο, επαρχία της Τουρκίας. Δηλαδή είναι ο εφιάλτης όχι μόνο για τους Ελληνοκύπριους, αλλά και για τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους, που ξαφνικά θα γίνουν μια επαρχία ενός κράτους που είναι πλέον μια αυταρχική κοινωνία, μια δικτατορία του Ερντογάν, ας πούμε, ότι το χειρότερο. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς που βγαίνει μέσα από την αποτυχία του Κράν Μοντανά είναι ότι βγαίνει δυνατό το μήνυμα ότι οι Ελληνοκύπροι δεν δέχονται να μοιραστούν ή δεν θέλουν να μοιραστούν την εξουσία που έχουν στο Κυπριακό κράτος. Έγραψα ένα άρθρο χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών και λέω αυτό το βασικό σημείο, ότι όταν πηγαίνεις και πας στο ευκταίο, για να θυμηθούμε πάλι τον Μακάριο, και λες μηδέν εγγύησεις, ενώ αυτό πότε δεν είχε τεθεί. Είχαν τεθεί ότι θα μειωθεί ο τουρκικός στρατός, θα υπάρχουν νέες εγγύησεις
που θα είναι σύγχρονες, όπως όχι αυτές οι παλιές. Φυσικά με τις εγγύσεις θα υπάρχει ζωσκεριτή ρήτρα που θα λέει φυσικά δεν επιτρέπεται η επέμβαση, έτσι. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτά ήταν δεδομένα. Δεν είχαν τεθεί ποτέ από, ούτε από λαδίτες πολιτικούς πρωθυπουργούς τα λοιπά, ούτε από τον πρόεδρο της Κύπρου. Ο Μακάριος είχε φλερτάρει λίγο με το να αλλάξουμε τις εγγυήσεις, το λέει ο Μακάριος ο Δρουσιώτης αυτό στα βιβλία του, κάπου στη δεκαετία του 60. Αλλά κατά βάση κάποιες εγγυήσεις θα υπάρχουν για να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να αισθάνονται ασφαλείς. Φυσικά, φαντάζεστε, με αυτό που κάνουμε, το λέει πολύ ωραία σε ένα άρθρο του πρόσφατα και ο Μιχάλης Παπαπέτρου, δεν ξέρω που έχει δημοσιευθεί, ίσως στον Πολίτη, στην Χαραδιέ ενδεχομένως, ότι με το να λέμε μηδέν, η θεωρία αυτού του Γκοτζιά του εθνικιστή, ουσιαστικά μένει ο στρατός. Δηλαδή, ωραία, ρεαλιστική επιλογή. Τους λες μηδέν εγγύσεις, μηδέν αυτά, και εκείνοι φυσικά μένουν όλοι. Ενώ αλλιώς θα έμεναν πολύ ερδίκ και τουρδίκ. Mm-hmm. Ναι. Έχω βέβαια και ένα βαθύτερο λόγο, ένα άλλο λόγο. Κοιτάξτε, το τραγικό σε αυτή την περίπτωση είναι για μένα, και θέλω και εδώ τη γνώμη τη δικιά σας που είστε εκεί και θα ξέρετε καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι είναι η πρώτη φορά από την, θα έλεγα, τα πρώτα χρόνια του βασιλείου που υπάρχει ένα ρεύμα Ελληνοκυπρίων που θέλουν τη λύση, θέλουν ισότιμα σχέσεις με τους Τουρκοκύπρους, εννοείται τους γηγενείς Τουρκοκύπρους που ανακονιστήκαν εναντίον του Ντεγκτάς κλπ. Και αυτό το ρεύμα δεν το είχαμε όταν ξεκίνησε το σχέδιο Ανάν, θυμάστε. Βεβαίως, ήταν πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Ενώ τώρα πραγματικά και το άλλο, το πιο τραγικό θα έλεγα, πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη τραγικό, είναι ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά στη λύση, με διαφορά στο εδαφικό είδατε ένα 1,5 πόντο. Το περιουσιακό το είχαν λύσει με αυτό το πολύ κομπλικέ σύστημα, αλλά πάλι ήταν ένα sophisticated σύστημα με τις τρεις λύσεις. Λοιπόν, και το εδαφικό στο 1,5 και παίζεται η πατρίδα μου η Μόρφου, καταλάβατε εκεί πέρα, και με συγκινεί ακόμα περισσότερο και λυπάμαι. Λοιπόν, θα σας πω ότι φτάσαμε τόσο κοντά και ξαφνικά εμφανίζεται ο Ερντογάν και ο Γκοτζίας. Και είναι οι άσπλαχνες μητέρες πατρίδες, καταλάβετε, που στην ουσία δεν θέλουν το καλό των θυγατέρων, που δεν θυγατέρων. Δηλαδή για μένα αυτό το να έχεις τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος έθαψε, στην ουσία έθαψε, θα το πω, το Κυπριακό και τη λύση του, και να τον καλούν στο Εθνικό Συμβούλιο, αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Mm-hmm. Τον καλούσαν ή αυτόν που έθαψε τις συνομιλίες. Και τον οποίο μέχρι πριν μερικούς μήνες κανένας Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής και ο κύριος Αναστασιάδης δεν ήθελε να δει στα μάτια του. Και ήταν έξαλλος με αυτά που, τις τρικλοποζίες που απανότα έβαζε ο Γκοτζιάς. Τώρα ακούγονται διάφορα για την αλλαγή που συντελέστηκε από το Μον Πελεράν του κύριου Αναστασιάδη. Φοβήθηκε τις εκλογές, φοβήθηκε τους συμβούλους του εκεί που του λέγαν δεν περνάει αυτό. Εντάξει, ναι, αλλά όταν το έθεσε αυτό ο Ακιντζή πριν 5 μήνες, τέλη του 16, είχε πει ο Αναστασιάδης όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, ότι λόγω των εκλογών. Γιατί θα μπορούσε το καλύτερο σενάριο, τώρα I'm thinking aloud που λένε, είναι να είχαν συνοηθεί οι δύο ηγέτες και να του λέει, κοίτα, έχω τον Ερντογάν, του λέει ο ένας, και δεν με αφήνει να κουνηθώ. Ο άλλος, έχω τις εκλογές. Θέλεις να τα αφήσουμε για την ώρα και να επανέλθουμε μετά την εκλογή που θα έχω ξαναβγεί? Θα ήταν το ιδανικό σενάριο, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι αυτό. Δηλαδή, για μένα, το ένα είναι αυτό που είπατε, ότι οι εκλογές, σύμφωνοι, ας πούμε αυτό είναι ένα έτος, ας το πούμε, μικροπολιτικής. Το άλλο είναι να έχουν πιστέψει σε μια νέα στρατηγική του Γκοτζιά. Ποια είναι αυτή η στρατηγική? Λέω τώρα το καλό σενάριο, γιατί έχω και μια άλλη θεωρία που την αφήνω παρά έξω. Είναι ότι ακολουθούμε σκληρή διαπραγματευτική στρατηγική στα όρια αυτού που έκανε ο Μακάριος, κρυμνοβασία. Δηλαδή, brinkmanship. Το φτάνω στα όρια, ζητάω το και καταφέρνω να μην πέσει ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη στον κρέμο και καταφέρνω το μάξιμο. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ. Και το ετοιμάζω τώρα ένα αρθράκι γι' αυτό. Είναι ότι όταν εσύ κάνεις brinkmanship, κρυμνοβασία, για να κερδίσεις το ευκταίον το δικό σου, το οποίο δεν θα το κερδίσεις ούτως ή άλλως, γιατί και η άλλη πλευρά έχει και επιχειρήματα και ισχύει και είναι σε απόσταση πολύ κοντινή στη μεγαλόνισο. Λοιπόν, όταν το κάνεις αυτό, στην ουσία
θες μια λύση που να καλύπτει εσένα και δεν ενδιαφέρεσαι για τους φόβους και τις ανησυχίες της άλλης πλευράς. Δεν λέω της άλλης πλευράς της Τουρκίας, δεν με ενδιαφέρουν οι ανησυχίες της Τουρκίας, των Τουρκοκυπρίων με ενδιαφέρει, που εγανίστηκαν εναντίον του Ντεκτάζ. Έτσι λοιπόν, αυτούς δεν τους λαμβάνεις υπόψη. Κοιτάς πώς θα επιτύχεις μόνο μονάζιγα δικά σου, όπως το είναι οι Ισραηλίτες εναντί των Παλαιστινίων. Λοιπόν, σας κούρασα νομίζω, πήρα φόρα. πρώτη φορά που μιλούμε και κακώς που μιλούσαμε και πιο παλιά. Τι βλέπετε να γίνεται πλέον τώρα? Κάποιοι είπαν ότι τελείωσε ο κύκλος της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Ακούγατε πριν τη συνομιλία ότι η τουρκική πλευρά ετοιμάζει προτάσεις προς τους Βαροσιώτες, αφού δεν επιλύεται, ελάτε να, ναι, ναι, ελάτε να κατοικήσετε και δεν ναι, πειράζει. Αυτό είναι, πάει προς το Plan B, να πούμε, το, σε ένα είδος διαζυγίου, αλλά κάπως φιλικού, ας πούμε. Εκεί πέρα δεν θέλουμε να υπάρχει επιστροφή για δαφόρ. Κοιτάξτε, αυτό που εισπράττω εγώ από αυτά που λένε τώρα και οι ξένοι παραγόντες, ο Γκουτέρες τα λοιπά, είναι contemplation, δηλαδή να αφήσουμε λίγο τα πράγματα, να μην κάνουμε κάτι τώρα αμέσως, προσπάθεια πάλι να αναθερμάνουμε τη διαδικασία, να περάσει ένα hiatus που λένε και οι Άγγλοι, να πούμε ένα διάστημα μερικών μηνών, θα έλεγα, μέχρι τις επόμενες εκλογές προεδρικές που είναι, νομίζω είναι το Φεβρουάριο, έτσι δεν είναι? Κάθε φορά Φεβρουάριο. Κάποτε ήταν και το Φεβρουάριο του 2003, η αποφράδα ημέρα που εκλέξαμε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Εκλέξαμε, ενώ το καταλάβατε τώρα, τι εννοώ, δεν τον εξέλεξα. Θέλω να πω, είναι Φεβρουάριος. Οπότε να περιμένουμε τότε και απλώς αυτό το διάστημα μπορεί να υπάρχουν ανεπίσημα κόνταξ για να μην χαθεί τελείως η δυναμική. Γιατί αυτή η δυναμική να επιληθούν όλα τα θέματα, δηλαδή όπως μου λέγανε και πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω με φίλους στην Κύπρο, με το οποίο καθημερινά σχεδόν επικοινωνούμε, και θυμάμαι παλιά με τον Χρήστο τον Στυλιανίδη που συζητάγα, μου λέει τα θέματα αυτά τα συζητάμε τόσο καιρό που αν μου λέει καθίσουμε δύο μέρες οι προπεδές τα λύνουμε όλα. Δηλαδή τα συζητάμε από πότε, από την εποχή των συνομιλιών του Βασιλείου με τον αρνητικό Ντεκτάστο. Δηλαδή τα ξέρουν τα θέματα απ' έξω και ανακατά. Εγώ τώρα αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νεοφύτου, είναι αν δείτε τι έλεγε ο Νίκος Αναστασιάδης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκείνη τη λαμπρή του ομιλία, θα βρούμε λύσεις όχι zero sum, θετικού αθροίσματος και τις δύο πλευρές. Θα αγγίξουμε τις ανησυχίες τους και τους φόβους της κάθε πλευράς. Πράγματα δηλαδή που εμείς στο δικό μας χώρο το λέμε, είναι η θεωρία του conflict resolution του καθηγητή μου, του μεγάλου, του John Burton. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα έλεγε ο Αναστασιάδης και τώρα βλέπω ότι φτάνει στο άλλο άκρο, στην κρυμνοβασία με τον Κοντζιά, ο οποίος ξεκίνησε και έβαζε τρικλοποδίες και παλιότερα δεν θέλουν να τον ακούνε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σας λέω. Τώρα φυσικά έχω και μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ πέρα στην φιλοκυβερνητική αλήθεια. Δεν είναι θέση μας, λέει, το μηδέν εγγύησης, μηδέν στρατός. Κλειδί, λέει, αποτελεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της λύσης. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, ναι. Ναι, γιατί πάντοτε υπάρχει αυτός ο φόβος ότι φτιάχνεις, τιμάζεις, συμφωνείτε και μετά δεν εφαρμόζει τη λύση η άλλη πλευρά. Δηλαδή με τον Ερντογάν είναι η χειρότερη δυνατή συγκυρία. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Όλοι εμείς που κάνουμε κριτική τώρα και we are pointing a finger, να πούμε, στην ελληνοκυπριακή ηγεσία, στον Κοτσιά κυρίως, έχουμε απ' την άλλη την αυτό, τι κατηγορείται αυτούς, εδώ έχετε τον Ερντογάν. Βέβαια, ο Ερντογάν είναι χειρότερος από όλους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά... Ναι, και το άλλο που λένε, μα με τον Ερντογάν έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τηρήσει την υπογραφή του και θα... Ναι. Και όπως εμένα προχθές είχα μια βράδια εδώ στο τηλέφωνο, όπως με εσάς, και αναγκυθύμωσα τόσο που αναγκάστηκε και τσόκουσα με την ελληνική ραδιοφωνία. Μου λένε, μα ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει, λέει, ούτε ένας Τούρκος στρατιώτης. Οπότε, ξέρετε, άμα κάνεις αυτό το worst cost analysis, δηλαδή το σενάριο το χειρότερο δυνατό, στο τέλος μπορεί να το επιφέρεις με την πράξη σου. Δηλαδή, γιατί ξεκινάς ότι οι Τούρκοι στο κατά βάρος δεν θέλουν να φύγει ούτε ένας στρατιώτης. Εντάξει, υπάρχουν Τούρκοι που έτσι λένε. Προφανώς απορριπτικοί. Δηλαδή, ο αντίστοιχος Γκοντζιάς στην Τουρκία αυτό θα λέει. Μωρεά τους εκεί πέρα και εμείς δεν θα φύγουμε ποτέ, γιατί θα λέμε ότι κινδυνεύουν οι Τουρκοκύπροι, υποτίθεται. Σαν να είμαστε, να πούμε, σταματωμένα Χριστούγεννα. Λοιπόν. Άρα είναι η χαρά του απορριπτικού αυτού που έγινε και σε όλες τις πλευρές. Ναι, τρίβουν τα χέρια τους, ναι. Ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, επειδή αναφέρθηκε και στον Γκοντζιά, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά, ο Γκοντζιάς ήταν πάντοτε σταθερός, όπως ο Τάσος Παπαδόπουλος. Είναι αυτή τη σχολή. Δηλαδή, όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ,
όχι στην Ομοσπονδία, ενιαία Κύπρος ελληνοκρατούμενη. Με τους Τουρκοκύπριους πολίτες προστατευόμενους δεύτερης κατηγορίας, περιθωριοποιημένους. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι εντελώς αδύνατο και παντελώς άδικο. Και συνταγή για διχοτόμηση. Και συνταγή για διχοτόμηση. Και μάλιστα διχοτόμηση adversarial, δηλαδή ούτε καν βελούδινη με επιστροφή μόρφου και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Δεν... Μάλιστα. Να μείνουμε όσο εδώ, εκτός και αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε που δεν το έχουμε ρωτήσει και το... Ένα εγώ ήθελα να μου πείτε. Επειδή σας ρώτησα και προηγουμένως έμεσα, είναι και δικά σας αίσθηση ότι σε σχέση με την τότε, με πριν 12 χρόνια με το σχέδιο Ανάν, βέβαια, και ήταν, η κοινωνία ήταν πολύ πιο... Πληρίδι, με τα S300, ότι υπήρχε ένα ρεύμα έτσι πιο... Η κοινωνία ήταν πολύ πιο έτοιμη και πολύ πιο... Είναι. Και περίμενε από τον πρόεδρο, η Κυπριακή κοινωνία πάντα εμπιστεύεται τον πρόεδρό της, να πάρει το, να της πει το OK για να προχωρήσει. Είχε ένα... Όχι μόνο αυτό, ο πρόεδρος θα γινόταν μια ιστορική μορφή πολύ σημαντική από όλους τους μέχρι τώρα, γιατί ακόμα και το Μακάριο, και θα κέρδιζε με τον Μουσταφάκη ή τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν θα το κερδίσει τώρα. Θα κερδίσει κάτι άλλο, να μην το πω. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο Αλέξης Ηρακλήδης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ανάλυσης Συγκρούσεως στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε και εμπειρογνώμονας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις μειονότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στους διεθνείς οργανισμούς. Και έχει πολλά βιβλία και συγγράμματα, εκ των οποίων αρκετά αφορούν και το Κυπριακό. Ο Αναστασιάδης ήταν και θα παραμείνει στην ιστορία ως εθνικός κουρέας, λέει εδώ ένα μήνυμα. Χωρούν επεμβατικά δικαιώματα σε χώρα του ευρωχώρου, λέει και ο Γαβρίλ. Βεβαίως όχι, και από τη... αυτό που έβγαινε από το κράμα Μοντανά, ότι τελειώνουν αυτά τα δικαιώματα της Τουρκίας και το δέχτηκε. Απλά ήθελε να αφήσει για την τιμή των όπλων ένα αριθμό στρατιωτών για να μπορέσει και αυτή να το δικαιολογήσει στους τρελούς της Τουρκίας. Και ένα ακόμα μήνυμα, μπράβο στον Άστρα που βρίσκει τέτοιους συνομιλητές. Υπάρχουν, το θέμα είναι να τους βρεις. Με τους φίλους, με το Τέρι, με τους συναδέλφους. Πάντα Άστρα. Παίζει δυνατά. Ακούτε πάντα τον Άστρα στους 92.8.105.3. Είναι η εκπομπή χωρίς ώρα κάθε Σάββατο πρωί με τον Νεοφύτου Νεοφύτου. Είπαμε και πριν ότι ψάχνουμε μια αντίδραση από την κυβέρνηση στο σημερινό πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου, ότι στείνονται σενάρια για άνοιγμα αμοχώς του, επιστροφή μαρονιτών και πολλά άλλα. Είχαμε ακούσει και τον αντιδήμαρχο αμόχος του και τον κύριο Καραγιώργη αμοχωστιανό για το θέμα αυτό. Αν βρούμε κάποια αντίδραση θα την ακούσετε σε λίγο. Κάποια μηνύματα που δεν έχουμε διαβάσει. Ο Χάρης Γεωργιάδης ξέρει για τα ταμεία προνοίας, δούλεψε ποτέ στη... Πού ξέρει για τα ταμεία προνοίας, δούλεψε ποτέ στη ζωή του, λέει μήνυμα εδώ. Το 64% του νέου δανεισμού, καθώς και αναδιαρθρώσεις που έγιναν από το 2015, γύρισα ξανά στα κόκκινα δάνεια. Οι οίκοι αξιολόγησης βγάζουν αποτελέσματα βάσει στοιχείων που τους δίνουν κυβερνήσεις που αξιολογούν και κατά πόσον η κυβέρνηση είναι αρεστή στα αφεντικά τους. Τα χρέη των Δήμων και κοινοτήτων είναι στο συνεργατισμό. Η κυβέρνηση δεν θα πληρώσει ούτε σεντ, απλά θα τα διαγράψουν. Καλό αυτό. Άρα θα ζημιώσει ο συνεργατισμός. Εγώ, μήνυμα για τα φαρμακεία. Εγώ ακούω και βλέπω φαρμακεία να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, λέει η ακροατής. Η ακροάτρια, ακούω από φίλους στο χώρο της υγείας ότι γυρεύουν παντού τους φαρμακοποιούς με το κερί. Αυτά είναι σχόλια στα όσα είπε η πρόεδρος Πανκύπρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ότι μειώθηκε ο κύρος τους και ότι έχουν οικονομικά προβλήματα οι φαρμακοποιοί, για όσους τώρα ξυπνούν.
Οι θέσεις του κυρίου Ολυμπίου είναι αντιδιαλεκτικές και δεν εδράζονται στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, λέει το ακροατής. Χαίρετε, λέει άλλο μήνυμα. Απορία στο Κραν Μοντανά. Η Τουρκία ήθελε 1.800 όπως η Ελδή και πεμπαντικά δικαιώματα ή μόνο 1.800 και στρατό. Παιδιά, όλα αυτά είχε δώσει διαβεβαιώσεις, αυτό μαθαίνουμε, ο Γενικός Γραμματέας από τον Υπουργό, τον Τούρκο εκεί, τον κύριο Τσαβούσογλου, ότι τερματίζονται. Απλά θέλαν να αφήσουν την Τουρδίκ και την Ελδίκ, 650 Τούρκους και 950 Έλληνες, όπως υπήρχε και στο σχέδιο ΝΑΝ, να παραμείνουν εκεί για 10-15 χρόνια και μετά να το συζητήσουν. Αν θα παρέμειναν ή αν θα έφευγαν. Εκεί κόλλησαν, ξαφνικά και ο Κοτσάς και ο Αναστασιάδης είπαν ότι όχι, εμείς θέλουμε να φύγετε όλοι και θέλουμε να φύγετε με την υπογραφή. Τώρα, εδώ και τώρα. Άστε που για να φύγουν όλοι αυτό ο στρατό, 40.000 Έλλουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις πυρογνωμόνων, 10 έως τους 18 μήνες. Η συμφωνία προβλέπει ότι σε 2 χρόνια θα έφευγα σιγά σιγά οι 40.000 και θα μείναν οι 650. Και ενώ τα βρήκαμε σε όλα τα άλλα, κολλήσαμε σε αυτό. Φυσικά η κυβέρνηση το απορρίπτει αυτό, βάζει διάφορα άλλα θέματα, αλλά η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τα πράγματα ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά. Και ότι για μια ακόμη φορά, θα το πω λαϊκά, κολλώσαμε. Και μάλιστα μου έχουν πει ότι, γιατί πολλοί διαρωτήθηκαν γιατί δεν μιλάω Ακιντζή και γιατί δεν κάνει δηλώσει ο Ακιντζή και γιατί ο Ακιντζή έτσι. Ο Ακιντζή ήταν από την αρχή πίστευε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα τα τουμπάρει και ήταν πολύ απογοητευμένος από το Μον Πελεράν, γι' αυτό και δεν έκανε οποιασδήποτε δηλώσεις. Περίμενε να δει την κατάληξη που ήταν σίγουρος ότι θα ήταν αυτή που ήταν. Χάθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, μου έχουν πει. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν κυπριακή ιδιοκτησία. Είχαμε φτάσει στο, όχι στο παρά ένα, στο παρά μισό. Και δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι αυτό που έκανε ο Αναστασιάδη να αλλάξει. Κάποιοι λένε ότι φοβήθηκε την επόμενη μέρα, τα μηνύματα που παίρνει από την Κύπρο. Έχει κάποιους συμβούλους οι οποίοι συνεχώς τον βομβάρδιζαν με αρνητική προδιάθεση και είναι και εκλογές. Φοβήθηκε ότι όλο αυτό δεν θα περνούσε και είπε άστο για μετά. Βγάλτε με και θα το λύσω. Κάπως έτσι θα είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, είχαμε συνεννοηθεί γιατί είπαμε ότι πρέπει να ακούμε και τι λένε οι συμπατριώτες μας οι Τουρκοκύπροι για τις εξελίξεις με έναν βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον Ασίμ Ακανσόη. Δεν καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, δεν ξέρω αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως η Μαρία Ισοκαλή στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Να πούμε ότι είναι το τελευταίο χωρίς όρια τη σεζόν. Το ερχόμενο Σάββατο μάλλον δεν θα έχει εκπομπή, οπότε από Σεπτέμβριο ξανά. Οπότε ό,τι είναι να πεις θα το πεις τώρα, Μαρία. Ωραία. Λοιπόν. Δυστυχώς δεν βρήκαμε τον κύριο Νασού. Δεν τον βρήκαμε τον κύριο Κανσού. Όχι, απλά έγιναν αρκετά αυτήν την εβδομάδα όσον αφορά και τις αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και το τι κλίμα επικρατεί. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά. Ωραία. Ξεχωρίζει μια κίνηση συμπατριωτών μας ακτιβιστών στις 20 Ιουλίου, αλλά πριν πάμε σε αυτήν που αξίζει τον κόπο να γίνει η λεπτόμερης αναφορά, υπάρχει έτσι αίσθηση για το μετά την αποτυχία στην Ελβετία από τον τύπο ή τι είναι αυτό mm-hmm. που παίρνεις εσύ? Λοιπόν, εντάξει, καταρχάς επικρατεί μια απογοήτευση και πάλι. Και πάλι. Βέβαια, ειδικά για τους Τουρκοκύπριους, η απογοήτευση φαντάζομαι είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ειδικά μετά το 2004,
για αυτούς οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε αδιέξοδο έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γιατί ακριβώς, ας μην ξεχνούμε και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είναι εξαρτώμενοι από την Τουρκία και η σημερινή Τουρκία προσπαθεί να τους αλλοιώσει και την ύπαρξη και τον τρόπο δομής. Και κρατικά και οικονομικά αλλά και πολιτιστικά. Η ανησυχία τους αυτή τη στιγμή είναι κυρίως, δηλαδή εκτός από τη μίληση του Κυπριακού, είναι κυρίως αυτόν, ότι η Τουρκία προσπαθεί να τους αλλοιώσει. Οπότε ναι, επικρατεί μια μεγάλη απογοήτευση αυτή τη στιγμή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Άρχισαν ήδη να συζητούν και σενάρια εκτός της ομοσπονδιακής λύσης, αφού λένε αφού δεν συμφωνούμε στην ομοσπονδιακή δομή, αφού τουλάχιστον η ελληνοκυπριακή πλευρά δυσκολεύεται να δεχτεί κάποια πράγματα σε σχέση με την ομοσπονδιακή δομή, ας εξετάσουμε λοιπόν άλλα σενάρια. Επιμένουν για λύση, δεν είναι ότι δηλαδή άλλα σενάρια εκτός λύσης, αλλά επικρατεί αυτόν ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε όσον αφορά την ομοσπονδία. Ναι. Από την άλλη, ειδικά μετά το τελευταίο ναυάγιο, να το πούμε, όπως παρατηρούμε και στην ελληνοκυπριακή πλευρά, παρατηρούμε και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, την ανάδειξη των εθνικιστικών στοιχείων και των σοβινιστικών στοιχείων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Νομίζω δεν θα πρέπει να το πάρουμε ελαφρά την καρδία. Για παράδειγμα, στις 20 Ιουλίου, πριν αναφερθώ δηλαδή για το κίνημα των ακτιβιστών του Νταγιάννου Σιμά, που ήταν μια πολύ ωραία κίνηση, είχαμε όμως και αρκετές, ειδικά στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαμε αρκετούς, όχι τόσο τουρκοκύπριους, όσο περισσότερων Τούρκους από ό,τι κατάλαβα, είχαμε και εθνικιστικές και σοβινιστικές δηλώσεις. Ή όταν έμαθαν ότι το ΕΛΑΜ θα προχωρήσει στο Λίτρα Πάλας για αντικατοχική εκδήλωση, είχαν καλέσει και αυτοί τους δικούς τους για να είναι εκεί. Και από ό,τι έμαθα ήταν εκεί. Και ήταν έτοιμοι και τους περίμεναν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πολλοί Τουρκοκύπροι είχαν βγει εκείνη τη μέρα και καλούσαν τον κόσμο να δείξει ηρεμία, να δείξει εγκράτεια, να απομονώσει αυτά τα εθνικιστικά τα στοιχεία. Τους βλέπουμε δηλαδή ότι ανησυχούν. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτή την εκδήλωση των ακτιβιστών, η οποία προκάλεσε εντύπωση. Ήταν, εισέβαλα στο λεγόμενο προεδρικό βράδυ Πέμπτης, την ώρα της καθιερωμένης δεξίωσης για την τουρκική εισβολή ενώπιον του Μουσταφά Κιντζού και όλων των παρευρισκομένων. Άνοιξαν πανό με το σύνθημα «Δεν γίνεται γιορτή με τον πόνο». Αντιμετώπισε το παρελθόν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για τα πανηγύρια που στείνονται στα κατεχόμενα κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, μέρα όπως τονίζουν, πόνου, πίκρας και οδύνης για τους Ελληνοκύπριους. Δεν γίνεται δηλαδή εμείς να γιορτάζουμε και οι συμπατριώτες μας Ελληνοκύπροι να πονούν. Ακριβώς. Να πούμε πρώτα ότι οι ακτιβιστές του Νταγιάννου Σιμά γενικά είναι άτομα πολύ προοδευτικά. Θαραλέα άτομα, γιατί δεν είναι η πρώτη κίνηση αυτή που κάνουν. Έχουν κάνει και άλλες τέτοιες κινήσεις. Και όσον αφορά και τα εσωτερικά θέματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, γράφουν συνέχεια για όλα τα κακώς έχοντα και είναι άτομα τα οποία έχουν αντίληψη του τι γίνεται. Δεν είναι δηλαδή μια αντίδραση μόνο. Είναι άτομα τα περισσότερα είναι μορφωμένα, μπορούν να καταλάβουν και να αναλύσουν τι γίνεται σε διάφορα θέματα. Και αυτά ακριβώς τα άτομα εξετάζουν το τι γίνεται και στις δύο πλευρές, γιατί η φιλοσοφία τους δεν είναι ότι μας αφορά μόνο ό,τι γίνεται στη δική κοινότητα, μας αφορά ό,τι γίνεται σε όλη την Κύπρο. Είχαν βγάλει για παράδειγμα ένα ανακοίνωση και για τον ΑΚΑΜΑ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα άτομα ακριβώς στην τελετή υποδοχής που είχε διοργανώσει ο Μουσταφά Κιντζή για την επέτειο, είχαν πάει εκεί με πανό και το σύστημα ήταν ο πόνος δεν έχει γιορτή και ας αναμετρηθούμε με το παρελθόν μας. Κάτι που τονίζουν και σε προηγούμενες τους ανακοινώσεις και άρθρα. Θεωρούν λοιπόν ότι αν θέλουν οι Κύπροι να φτάσουν σε ειρήνη και σε συμφιλίωση,
και σε αρμονική συμβίωση, θα πρέπει πρώτα να αναμετρηθούν με το παρελθόν τους, να δεχτούν τα λάθη που έχουν κάνει και οι δύο κοινότητες και να ζητήσουν ένα συγγνώμη. Ναι. Και θύμισα στον Ακιντζή ότι είχε πει πριν δύο χρόνια, που όντως το θυμάμαι και εγώ, που είχε προκαλέσει και αίσθηση ότι δεν γίνεται να κάνουμε πανηγύρια και να κόβουμε τους δρόμους και να κάνουμε παρελάσεις όταν απέναντι τα συμπατριώτες μας οι Λοκύπροι πονούν τέτοια μέρα. Και θυμάμαι ότι περιόρισε αυτές τις εκδηλώσεις. Τις έκανε απόγευμα, τις έκανε πολύ πιο μαζεμένες, σταμάτησαν να πετούν ελικόπτερα και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που αντιλαμβάνομαι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να τα κόψει, όπως είναι αυτές οι δεξιώσεις και όλα αυτά. Αλλά του το θύμισαν οι ακτιβιστές. Του το θύμισαν ακριβώς του το θύμισαν, γιατί βλέπουμε και έναν Ακιντζή να έχει αλλάξει. Δηλαδή να έχει αλλάξει ίσως όχι με δραστικών τρόπων, αλλά να έχει βάλει νερό στο κρασί του, ας θα το πω με μια έκφραση. Δηλαδή ίσως βλέπουμε και έναν Ακιντζή που θέλει να ικανοποιήσει και άλλες μερίδες του λαού πλέον. Αν μπει στην πολιτική πρέπει να σκέφτεσαι όλα. Ναι. Ακριβώς. Δυστυχώς, ναι, και είναι απογοητευτικό. Και από ποια πλευρά και να γίνεται. Τα παιδιά εκείνη τη νύχτα ήθελαν να διαβάσουν μια ανακοίνωση τύπου, την οποία είχαν ετοιμάσει και την οποία είχαμε μεταφράσει μαζί πριν γίνει η εκδήλωση. Αλλά και βασικά στηρίχτηκαν στο δικαίωμά τους, στο δικαίωμα της δημοκρατικής διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Όταν θέλησαν να διαβάσουν αυτή την ανακοίνωση, δυστυχώς οι δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στον χώρο τους απομάκρυναν, με το ζόρι βέβαια. Αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία της ανακοίνωσης αυτής. Λοιπόν, είπαμε, το κύριο σύνθημα είναι ότι ο πόνος δεν έχει γιωστεί. Λοιπόν, και γράφουν ότι κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου ότι στο όνομα της γιορτής της ειρήνης και της ελευθερίας περιτριγυρωμιζόμαστε με αφίσες, με τσάνκ, με σημαίες και με ένα σωρό σοβινιστικά συνθήματα και ομιλίες. Λοιπόν, οι κοινότητες, λέει, που ζουν σε αυτόν τον νησί υπέφεραν πάρα πολύ σε αυτά τα σκοτεινά χρόνια. Αλλά καμία από τις δύο κοινότητες δεν αποδέχτηκαν, δεν παραδέχτηκαν αυτά τα εγκλήματα, αλλά δεν έγιναν και καμία οι αναγκαίες ενέργειες τιμωρίας αυτών των εγκλημάτων σε καμία από τις δύο πλευρές. Ότι επικράτησε μια διαφορία για τον πόνο και τα βιώματα των ανθρώπων και όχι μόνο δεν έγινε μια αναμέτρηση με το παρελθόν, αλλά και αντί να γίνει δηλαδή αυτό, οι δύο πλευρές επιδόθηκαν και συνεχίζουν επιδόντας το παιχνίδι της απόρριψης των ευθυνών. Και αυτόν έχουμε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει ο εθνικισμός παντού στο νησί. Λοιπόν, συνεχίζουν τα παιδιά και λένε ότι αυτοί που μας επέβαλαν, λέει, αυτήν τη γιορτή, σε εισαγωγικά γιορτή, της 20ης Ιουλίου, είναι και αυτοί, είναι μέρος αυτού του παιχνιδιού. Για εμάς, λένε, αυτή η μέρα αποτελεί η μέρα πόνου και θλίψη και για τους Ελληνοκυπρίους, αλλά και για εμάς, και είναι απαράδεκτο να τη γιορτάζουμε. Θεωρούν, τονίζουν ότι η οικοδόμηση της ειρήνης θα ξεκινήσει τη μέρα που θα κατανοήσουμε, θα δείξουμε κατανόηση και σεβασμό ο ένας στον πόνο μας και ότι η λύση δεν θα έρθει σε τραπέζια συνομιλιών και σε κλειστά δωμάτια, αλλά με αυτόν, με το να αρχίσουμε να νιώθουμε το ένα στον πόνο του άλλου και να ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι έντονα τα παιδιά σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Μαρία μου, ή να το αφήσουμε εδώ το θέμα? Τα εσωτερικά προβλήματα συνεχίζονται σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με τις τιμές που ανεβαίνουν. Και κυρίως σε αυτήν την προσπάθεια αναλύωσης. Δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι που αν εμάς, τη δική μας πλευρά μας μοιάζει, όσο λέμε, για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, θα πρέπει πραγματικά και εμείς να δείξουμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Δηλαδή, πραγματικά είναι επίγον να γίνει λύση και για εμάς και για εκείνους. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο στους Τουρκοκύπρους, έχουν κότσα και διεκδικούμε ρίσκο. Εμείς τι κάνουμε? Είμαι θυμωμένη, μόνο πανηγύρια στο προεδρικό. Χτες το τέρμα της Λίδρας, πολύ λίγοι Ελληνοκύπροι. Πότε άραγε θα καταλάβουμε ότι χωρίς αντίδραση θα ζήσουμε χειρότερα, λέει η Μαρία.
Κάποιος μας στέλνει μια διεύθυνση στο διαδίκτυο και δυστυχώς Νεόφυτη ακολούθησε και ο Αναστασιάδης τους εθνικιστές ακόμα ένα μήνυμα. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πούμε για μια ακόμη φορά ότι κλείνει σε αυτή τη σεζόν η εκπομπή από τη νέα περίοδο το Σεπτέμβριο. Ίσως επανέρθουμε και με απογευματινή καθημερινή. Θα τα πούμε στην πορεία προς τους ακροατές. Μαρία, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Και σε εσάς το ίδιο. Και είναι διακοπές, το ξέρω ότι θέλουμε να ξεκουραστούμε, αλλά ας είμαστε λίγο αλέρτ για το τι συμβαίνει. Αυτό μόνο. Ναι, βεβαίως. Και ας περνάμε και από τη λίδραση. Υπάρχει κόσμος εκεί ο οποίος σύστημά του είναι ότι δεν τελειώνει αν δεν πούμε εμείς. Ότι τελείωσε. Ακριβώς. Και έτσι θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να το πιστέψουμε δηλαδή αυτό. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι και τους ηγέτες εμείς τους επιλέγουμε. Mm-hmm. Δεν θα ήταν τίποτα χωρίς εμάς. Νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε ακριβώς αυτό το. Ωραία. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Yeah, yeah. Αυτά και από τους ακροατές. Να πούμε ότι για το θέμα που αφορά το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου και είχαμε αντιδράσεις και από εκπρόσωπο βαρωσωτών μη κυβερνητικής οργάνωσης αλλά και από τον αντιδήμαρχο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε να βρούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή, αλλά φεύγουν και λείπουν και οι δύο ή δεν απαντούν, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη, είναι καινούργιο το ΣΥΚΕ και αμέσως μετά η Ωριάννα Παπαντονίου εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, καλές διακοπές, μαζί θα ξαναπούμε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σε καθημερινή βάση, ίσως απόγευμα και με το Σάββατο όπως πάντα. Να είστε καλά, γεια σας. Όχι, ακούγονται πολλά τραγούδια. Καλύτερα να πάμε με το σήμα της εκπομπής, Ωριάννα, γιατί μένει μόνο και ένα λεπτό και τα έχουμε μπλέξει εδώ με το YouTube. Λοιπόν. Χωρίς όρια. Η επικαιρότητα στον Άστρα κάθε Σάββατο στις 7 το πρωί με τον Νεόφυτο Νεοφύτου.